ευρωπαϊκός χώρος και είναι ο πρώτος στο μάτι διαφόρων. Είναι ζωτικός εθνικός χώρος, η πρώτη βιομηχανία στην Ελλάδα, τα περισσότερα λεφτά, το μεγαλύτερο ταμείο και μαζί με το Ιόνιο, να μην το ξεχνάω το αγαπημένο μου Ιόνιο, αλλά είναι στο μάτι πολλών. Και υπάρχουν εγκληματικές παραλήψεις, θα σας έλεγα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να δικούνται περιοχές, ότι θα έπρεπε, επειδή είναι, όπως λέει και ο κύριος Τσίπρας, δεν έχει σύνορα με την έννοια ότι είναι απλωμένη θάλασσα γύρω-γύρω, θα έπρεπε δυο φορές τρεις να είμαστε προσεκτικοί στο θέμα αυτό. Ελπίζω να μιλήσω και με την Ίσυρο, με ειδοποίησε η Ίσυρος. Εκεί είναι, υπάρχουν και γεωθερμικές πηγές, όπως ξέρετε, εστίες, αναβλύζουν εκεί. Δεν υπάρχει νερό. Ένα νησί καταπληκτικό με την περίφημη Μαύρη Αμμουδιά. Έχω πάει εκεί, έχω κάνει δημοσκόπηση εκεί. Έχω κάνει μελέτη στην Ίσυρο παλαιότερα. Είναι ένα καταπληκτικό νησί, το οποίο όμως μου λένε, θα βγάλω τον κύριο Κοροναίο, τον δήμαρχο, δεν υπάρχει νερό. Σήμερα, αύριο θα τον βγάλω. Πάω στην κυρία της Λαϊκής Ενότητας, στην κυρία Σπυλιοπούλου, και πρέπει να μου απαντήσει στο ερώτημα. Ήταν προσχεδιασμένη, όπως λέει το Αμφόλο και άλλα περιοδικά, η Κολοτούμπα, τρία χρόνια, ή ήρθε λόγω του αναπόφευκτου? Δηλαδή ήρθε γιατί πράγματι ήταν όλα τα πιστόλια στο κεφάλι. Γιατί η μελέτη για ανάλυση που διάβασα γράφει ότι αυτό είχε σχεδιαστεί, ήταν μέχρι το τέλος από το 12 σχεδιασμένο να μεταναστεύσει το Πασόκ, να πάρει μεγάλα κομμάτια ένας νέος οργανισμός που θα αντικαθιστούσε τον παλιό Πασόκ, ότι θα γινόταν πρώτα μια συμφωνία με διάφορα μπλόκια στην Αθήνα. Γενικότερα ξέρετε, δηλαδή εσείς τα ξέρετε, παρόλο τα μπλόκια αυτά τα οικονομικά, ναι. Για πείστε μου, το πιστεύετε αυτό ότι ήταν προσχεδιασμένο? Κύριε Τράγκα, το χέρι στην καρδιά όμως. Εγώ έχω ζήσει κάθε δευτερόλεπτο τη ζωή του ΣΥΡΙΖΑ από και από την αρχή, από την αρχή που ξεκίνησε να υπάρχει η ΣΥΡΙΖΑ. Από την αρχή που έγιναν οι πρώτες σκέψεις και βεβαίως σαν στελεχός του και μέλος της κεντρικής του επιτροπής, όσο ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ, λεπτό προς λεπτό όλες τις πολιτικές εξελίξεις και τις εσωτερικές διεργασίες. Αυτό το λέω για ένα και μοναδικό λόγο, ότι οφείλω να είμαι και σοβαρή και υπεύθυνη σε αυτό που θα πω. Λέω δηλαδή ότι δεν μπορώ εγώ να υιοθετήσω ή να μην υιοθετήσω αναλύσεις δημοσιογραφικού χαρακτήρα. Ξέρω όμως να πω ένα πράγμα, ότι στο ΣΥΡΙΖΑ δόθηκε πολύ μεγάλη μάχη έτσι ώστε να μην βρεθεί στο σημείο που βρέθηκε, στο αδιέξοδο που βρέθηκε, να μπορεί να αντιπροτείνει. Να μπορεί να αντιπροτείνει. Δεν απαντάτε, το είπε, φεύγετε λίγα. Εγώ θα σας πω κάτι απλό. Το είπε ο κύριος Τσίπρας. Θα σας πω αυτό που είπε. Ναι, γιατί είπε η ανάλυση συνέντευξη... λέει ότι ήταν προσχεδιασμένο μέχρι εκεί. Εγώ λέω όμως. Και απεδείχθηκε από το σχίσμα. Εγώ λέω όμως. Εγώ δεν θα προσχωρήσω στη λογική του προσχεδιασμένου, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, όμως θα πω ότι η εξέλιξη και της εκλογικής διαδικασίας και του ξεκαθαρίσματος και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δεν ήτανε όταν προκηρύχθηκαν οι εκλογές. Διότι ήδη στις 12 Ιουλίου ο κύριος Τσίπρας σε συνέντευξη τηλεοπτική, πάρα πολύ καλά βλέπαμε. Και δεν ακριβώς πηγαίνατε σε κάποιο γραφείο, ας πούμε, πολύ του καλά, Παπά, πολύ καλά βλέπαμε. Εσείς δεν τα γνωρίζετε όλα, εσείς τα βγάζετε δημοσιογράφοι. Δεν γνωρίζω εγώ τι σας είπε ο κύριος Παπάς όταν του είπατε πού πηγαίνει η βάρκα, τι σας είπε, ας πούμε? Εμείς δεν είχαμε κανένα λόγο να απευθυνθούμε στον κύριο Παπά, που ήταν ένας από εμάς όσο ήμασταν στο ΣΥΡΙΖΑ, και δεν μιλάω για τους 7 μήνες. Σωστό. Με τον κύριο Τσίπρα όμως, σας λέω, και στα όργανα του κόμματος και με την παρουσία του Προέδρου και με όλες τις διαδικασίες που θα μπορούσαν να τηρηθούν, και μάλιστα πάρα πολλές από αυτές τις διαδικασίες δημόσια. Εσείς οι δημοσιογράφοι τα παρακολουθούσατε όλα. Πολλοί δημοσιογράφοι μιλούσαν για ό,τι υπήρχε αντιπαράθεση. Δεν θέλουμε τα δημόσια, τα κατηδίαν θέλουμε. Ναι.
και στα κατηδίαν. Σας λέω λοιπόν και στα κατηδίαν. Αν ναι. και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ανοιχτό πράγμα και ήταν τέλος πάντων και το λέω για καλό αυτό. Εκ των εξελίξεων δεν φαίνεται να ήταν και πολύ ανοιχτό. Είχε βυζαντινά μέσα. Εγώ λέω λοιπόν. Εγώ θα σας πω ένα βυζαντινό λοιπόν. Σας το είπα και πριν. Ναι. Από τις 12 Ιουλίου, λέει ο κύριος Τσίπρας, είχα αποφασίσει να πάμε σε εκλογές. Και δεν το είπε παρά μόνο. Δεν το είπε. Το είπε ο ίδιος. Αρχηγούς. Το... Όχι. Α, μετά το είπε. Το είπε μετά. Αλλά το είχε αποφασίσει να δεν το έλεγε στον κόσμο. Ναι, καταλάβω. Άρα δεν τον ρίξαμε. Άρα δεν τον υπονομεύσανε. Ναι. Αυτό μάλιστα. Να συμφωνήσω. Σε αυτό μπορώ άρα να. Άρα μας έπιασε όλους κοροϊδά, δηλαδή. Έτρεξε γρήγορα, δηλαδή. Δεν θα έλεγα κοροϊδά. Αν δεν το ρίχνατε, για ποιο λόγο να πάει σε εκλογές. Δεν θα έλεγα. Μα το είχε αποφασίσει. Αποστάτησατε 12 Ιουλίου. Μην λέτε τέτοιες κουβέντες. Γιατί να μην πω. Γιατί δεν ξέρετε τι θα πει η αποστασία. Η αποστασία συνδέεται πάντα. Πάντα με χρηματισμό. Πάντα με ένα ιδεολογικό. Πάντα με χρηματισμό. Δεν σας κατηγόρησα γι' αυτό. Άλλωστε δεν ψήφισατε το μνημόνιο. Καλά, δεν πήρατε είδηση ότι πήγαινε ο Λοζούπητος. Πώς στην αγκαλιά τη Μέρκελ. Πότε το πήρατε. Καλά, δεν πήρατε. Εδώ το πήραν ήδη στη Γερμανία από νωρίς. Δεν το πήρατε εσείς. Στη Βουλή το στηρίζατε μέχρι τελευταία στιγμή. Όχι, δεν ήταν τελευταία. Και στο δημοψήφισμα, άντε όλοι μαζί, παιδιά. Ακούστε, πήραμε το λαό μαζί μας. Και μετά η Κολοτούμπα, η φανταστική. Η Κολοτούμπα δεν ήταν δική μας. Αλλά εγώ δεν τη βλέπατε. Του Τσίπρα ήταν μόνοι. Ακούστε. Ακούστε, και στις 20 Φεβρουαρίου που έγινε εκείνη η συμφωνία, όχι απλώς βγήκαμε δημόσια, όχι προσπαθήσαμε να εκθέσουμε τα πράγματα δημόσια. Εκατόπιν εορτής το κάνουμε. Ακούστε να δείτε, κύριε. Εμείς χτίσαμε με πολύ κόπο και υδρότα αυτό το κόμμα. Και θα μπορούσατε να μας πείτε. Και το δώσατε στον Τσίπρα, με συγχωρείτε. Θα μπορούσατε να. Ένα περάσαν 10 αρχηγεία το συνασπισμό και στο τέλος τον πήρε ο Τσίπρας. Και το έκανε δικό του και το έκανε μεγάλο. Μάγκας. Μάγκας. Θα μπορούσατε να μας πείτε ότι κάνατε το βήμα σήμερα. Αλλά εγώ εκτιμώ ότι. Και σας κάνω κριτική ότι έπρεπε να το κάνετε χτες το βράδυ. Αυτό λοιπόν να πέσει στο τραπέζι ως τέτοιου τύπου κριτική. Ως άλλου τύπου κριτική. Όχι, νομίζω ότι δεν σας θεωρώ. Καθόλου. Αφού μιλάγαμε δημόσια, κύριε. Δημοσιογράφος. Αφού το στηρίζατε μέχρι τελευταία στιγμή. Εμείς λέγαμε ότι στηρίζουμε. Όχι, μέχρι την κυβέρνηση. Που μέχρι την κυβέρνηση. Να κάνει πράξη το πρόγραμμά της. Όχι για να ψηφίσει μνημόνια και σας είπα ήδη από την πρωτοομιλία μου ότι δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε ο τον Ρουμπίκονα. Φαζάνι, έλεγε, πέρασε την πρόταση, τον Ρουμπίκονα. Όταν λέτε πέρασε τον Ρουμπίκονα, μισό λεπτό. Εννοώ ότι έγινε μνημονιακό κόμμα. Ήταν προσχεδιασμένο ή δεν ήταν. Εννοώ ότι έγινε μνημονιακό κόμμα. Πολύ μνημονιακό είναι. Έγινε μνημονιακό κόμμα. Έγινε πολύ μνημονιακό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό θέλω να τοποθετηθώ κι εγώ, αλλά μία ερώτηση. Η αντιπρόταση ποια ήταν να μην πήγαινε με τώρα πάνω. Δεν ξέρω δε. Κύριε Φιλίππου, είναι πολύ μνημονιακός. Πολύ αντιμνημονιακός. Είναι αντιμνημονιακός, αλλά είναι αντιμνημόνιο. Θα σας πω εγώ που ήμουν τίποτα Παναντούλ τώρα. Τον ανώτερον οργάνο του κόμματος. Παραμένετε Παναντούλ, τίποτα Ζάναξ. Όλοι σας Παναντούλ θα πάρετε. Καλά. Από το δηλαδή εσείς αντιμνημονιακός τώρα. ΣΥΡΙΖΑ που ο κόσμος θα σας αντιμνημονιακός. Πάρτε ό,τι φάρμακα θέλετε, κύριε Φιλίππου. Και εσείς και οι υπόλοιποι. Και ΣΥΡΙΖΑ. Άρα και με το τρίτο μνημόνιο. Όχι καθόλου. Εσείς κύριε Φιλίππου είναι μνημονιακή ακόμα. Ο Τσίπρας δεν είναι στέλνει με το μνημόνιο. Η Γιούρου είναι αντιμνημονιακή. Ένα λεπτό. Το υπέγραψε. Ένα λεπτό. Με μια φιλιά από πίσω να του λένε Πασόκ να του λένε ακόμα φέρε μας μια συμφωνία. Κύριε Φιλίππου. Καλά και έπρεπε να ακούει τον Πασόκ. Κάτσε ρε παιδί μου και έπρεπε να ακούει τον Πασόκ. Κύριε Φιλίππου, πρώτα έφερε τη συμφωνία στον οργάνωτο. Για μισό λεπτό, κυρία Σμιμπούλου. Κάτσε, κύριε Φιλίππου. Πρώτα φέρατε τη συμφωνία. Κάνατε δημοσιοποίημα. Την πήγατε στον κόσμο. Γιατί δεν πήγατε πρώτα στη Βουλή. Πάμε στον κόσμο. Γιατί δεν πήγατε στον κόσμο να την ψηφίσετε. Η Βουλή αποφασίστηκε αυτό το πράγμα. Ο κόσμο δεν ψήφισε αυτή τη συμφωνία. Είπε 62% όχι. Τι λέτε τώρα. Ο κόσμο είπε 62% όχι. Μα έχει κουράσει τον κόσμο. Τι πήγαινα ή για πτώχευση ή αυτό που είναι και πάλι στον κόσμο μα κρίνει. Και δεν το ξέρετε. Τι λέτε τώρα. Καθόλου σου απειρίες μεγάλες δηλαδή. Τότε βγείτε να παραδεχτείτε, να βγει και ο κύριος Τσίπρας να παραδεχτεί δημόσια ότι κύριοι θα φάτε όλη τη φτώχεια του αιώνα για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί το ευρώ είναι το μεγάλο μεταφυσικό μας όνειρο. Και γι' αυτό θα σας τσακίσουμε κάτω για να το κρατήσουμε. Αυτό βγείτε να πείτε. Έχουν κουράσει όσο τίποτα άλλο τον κόσμο και είναι κρίμα και σε ένα κανάλι μια παρατήρηση να κάνω δύο μέρες πριν τις εκλογές να μην γίνεται μια ζήτηση θα κάνουμε αύριο. Είναι κρίμα.
Τι να κάνουμε, να το είπε. Τι θα κάνουμε αύριο. Το μνημόνιο δεν εφερμόσετε. Δεν πήρετε κόμματα ψηφίσετε. Ένας αγώνας είναι να αλλάξει καθημερινή. Τι δουλειά έχουμε, αυτά θα τα λέτε εσείς. Μόνοι σας θα είσαστε. Δεν το ξέρουμε. Ας γίνουν οι εκλογές και να δούμε και τους ανεπρόκειτους. Μια κουβέντα έχετε μόνο από την Ένωση Κεντρών. Μια κουβέντα. Τελειώσαμε, κύριε. Τελειώσε ο χρόνος. Εμείς, κύριε Δράκα, η Ένωση Κεντρών, καλούμε τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα την νεολαία που ήταν πάντοτε προμαχούσα και προμαχώνα στους κοινωνικούς αγώνες να μας στηρίξει. Να ξεμπερδέψει και αυτή με τον παλιό. Κομίζουμε την ελπίδα και την αξιοπρέπεια για να κάνουμε όπως λέει ο Οδυσσέας Αιγύπτης. Να κάνουμε όπως λέει και ο ποιητής. Άλμα πιο μπροστά από τη φορά, προτού η φορά μας ξεπεράσει. Μάλιστα, πάμε διαφημίσεις. Διαφημίσεις δεν έχουμε.